η μουσική σου, η καθημερινότητά σου. Αλφα 95,5. Το πιο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Γρήγορα, γρήγορα συνεχίζουμε την εκπομπή, γιατί δεν θέλω να... Έτσι, ο χρόνος είναι... Να μην χαλαρώνουμε. Να μην χαλαρώνουμε. Γρήγορα, γρήγορα. Είναι πολύτιμος ο χρόνος. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιάννης Εφρεμίδης. Από την παράταξη επανεκκίνηση για τη Δράμα και επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Εφρεμίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, να αναφέρουμε και τον αριθμό των ψήφων. Τελείωσε νομίζω, έτσι. Νομίζω τελείωσε, είναι 640 κάτι. 640 κάτι. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις δεύτερες, είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές αυτές, έτσι, οι δεύτερες εκλογές, γιατί ουσιαστικά τώρα ψηφίζεις για δήμαρχο. Τώρα ψηφίζουμε για δήμαρχο, πάντα και στο πρώτο βαθμό και στην πρώτη Κυριακή ψηφίζουμε για δήμαρχο. Απλά τώρα έχουμε μόνο στο ψηφοδέλτιο τον κάθε δήμαρχο ως προσωπικότητα, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί μιας κατάστασης, είναι από τον άνθρωπο τον οποίο περιμένουμε να οδηγήσει το καράβι στη λύση των προβλημάτων μας και σε μια καλύτερη κοινωνία, σε μια καλύτερη πόλη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Μπακόπουλο, τον οποίο είχαμε καλεσμένο εδώ στο Alpha News, ο οποίος είπε ότι ένα βασικό επιχείρημα του κυρίου Μπακόπουλου για να ψηφίσει ο κόσμος στο Κυριάκο του Χαρακίδη είναι και το θέμα των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων. Από τους 20 που εκλέγονται στην παράταξη του κυρίου Χαρακίδη, είπε ο κύριος Μπακόπουλος ότι οι 10 έχουν εμπειρία, οι 10 είναι νέοι φρέσκοι, θα παντρέψουμε την εμπειρία με τη φρεσκάδα. Σε εσάς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι 2 είναι έμπειροι και γνώστες, οι υπόλοιποι 19 είναι νέοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Δεν είναι ώρα για πειράματα, κοιτάξτε, είπε ο κ. Μπακόπουλος. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν αυτοί σε εμάς. Εμείς αντιπροσωπεύουμε κάτι το διαφορετικό. Εμείς δεν βλέπουμε την πολιτική ως αυτό σκοπό. Εμείς βλέπουμε την πολιτική γιατί εμείς είμαστε ένας από εσάς. Εγώ είμαι ο Γιάννης, εσείς είστε ο Άρης, είμαστε το περίπτερο στη γωνία. Είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει τα παιδιά που είναι οδηγός, ο ταξιτζής, ο δικηγόρος, ο πολύτεκνος, ο οποιοσδήποτε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον τόπο στον οποίο ζουν. Υπάρχει όμως εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουμε και εμείς την εμπειρία, αλλά έχουμε και την πειρά του νέου. Όπου το παλιό θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν αυτές οι πράξεις οι οποίες εμείς έχουμε ζητούμενο για να αλλάξει η ατζέντα στην πόλη. Και θέλουμε τώρα να μας ψέξουν γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, η δική τους πρόταση, η οποία έχει κριθεί 5 φορές, δεν υπάρχει πλέον δίλημα, κύριε Άρη. Δεν υπάρχει πλέον δίλημα, παιδιά. Τι άλλαξε επιτέλους? Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έχει έρθει για να διοικήσει αυτόν τον τόπο για 5 χρόνια. Δεν έχει έρθει ευκαιριακά για να αλλάζει ιδιότητες από επιμελητήριο, να γίνει δήμαρχος, να γίνει βουλευτής, να γυρίσει δήμαρχος. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία ανωδική. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πρέπει να ψάξουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία αυτή τη στιγμή ηγείται αυτής της παράταξης. Και άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, θα καταλάβουμε ότι είναι μονόδρομος αυτή τη φορά. Τα νέα πρόσωπα είναι μονόδρομος αυτή η διάθεση την οποία δείχνουν αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουμε με αυτό το κύμα, με αυτό το πραγματικά συγκινητικό κύμα το οποίο δημιουργήθηκε στις εκλογές, να πείσουμε τον κόσμο και να πάμε τη Δράμα μπροστά. Γιατί, αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτά τα πρόσωπα στα οποία αναφέρατε εσείς βρίσκονται στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και 25 χρόνια, τι έχει αλλάξει τελικά? Εμείς μπορεί να θεωρηθούμε αντισυστημικοί. Εμείς μπορεί να θεωρηθούμε ότι δεν έχουμε κάνει πολιτικά παιχνίδια, αν θέλετε. Δεν έχουμε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εμείς αυτό είμαστε. Αυτό αντιπροσωπεύουμε. Αντιπροσωπεύουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που υπάρχει. Αυτό αγάπησε ο κόσμος. Είναι πιο τεχνοκράτης ο κύριος Χαρακίδης από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο? Ο κύριος Χαρακίδης. Και είναι βασικό στοιχείο αυτό στην επιλογή. Ο κύριος Χαρακίδης κρίθηκε ήδη 2 φορές από τον δραμηνό λαό και κρίθηκε βάζοντάς τον, θέτοντάς τον στην αντιπολίτευση. Τι πιστεύετε εσείς ότι έχει αλλάξει την τρίτη φορά στην οποία ζητάει πάλι την ψήφο, στην πέμπτη φορά στην οποία κατεβαίνει στις εκλογές? Τίποτα. Ευκαιριακά θέλει να πάρει μια θέση. Και να πούμε, να κρίνουμε. Με μιλάνε για ένα έργο. Και μιλάνε για κάποια εκατομμύρια που γίνανε εκείνο τον καιρό. Άμα πάμε με ποσοτικά κριτήρια, που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο κύριος Παπαδόπουλος, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά θέση κεντρικής ευθύνης, δηλαδή αντιπεριφέρειας,
κατάφερε και έφερε 80 εκατομμύρια μέσα σε 2 χρόνια. Άρα φανταστείτε, αν θέλουμε να κάνουμε τέτοια, η οποία είναι λανθασμένη σύγκριση, όταν ο άνθρωπος αυτός ήρθε για 2 χρόνια και άλλαξε 40 διαφορετικά πράγματα. Έφερε τις μελέτες οι οποίες ήταν στα συρτάρια. Έφερε και εκτέλεσε έργα 80 εκατομμυρίων. Αν τον έχουμε για 5 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, τι θα αλλάξει? Και για να το πούμε και διαφορετικά, εμείς αυτό που πρεσβεύουμε είναι η καρδιά. Είναι η λογική, όχι να ανοίξουμε γραφεία για να ακούσουμε τον κόσμο. Εμείς ανοίξαμε την καρδιά μας και τα αυτιά μας. Δεν πάμε στη φωτογραφία την ευκαιριακή. Πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Γι' αυτό και ο Γιώργος είναι ο Γιώργος κάτω στην πιάτσα και στην αγορά. Αυτό είμαστε εμείς. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Τώρα, επειδή παίζονται διάφορα παιχνίδια, έτσι, και είναι, σε κάποιο βαθμό είναι και θεμητό αυτό, έτσι, όταν τα παιχνίδια αυτά παίζονται με εντιμότητα και χωρίς να υπάρχει η ανηθικότητα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Τι γίνεται τώρα με τις άλλες παρατάξεις, των οποίων οι υποψήφοι αλλά και οι ψηφοφόροι έχουν και μια σχετική πικρία, κύριε Φρεμίδη? Ήταν η πρώτη φορά. Υπάρχει μια προσέγγιση από τη δική σας την πλευρά? Υπάρχει μια κάτι, τέλος πάντων, το οποίο έχει προχωρήσει μέχρι τώρα και είναι ανακοινώσιμο? Νομίζω προσεγγίσεις υπάρχουν από παντού, ναι, και για όλα τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εξελέγησαν. Mm-hmm. Από παντού. Είναι πολύ θετικό το δείγμα το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σηκώθηκαν από τον καναπέ τους να ασχοληθούν με τα κοινά. Είναι πολύ θετικό ότι δείξαν ενδιαφέρον σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εμείς πιστεύουμε ότι φέρνουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι καινούριο, όχι πλασματικά. Εμείς οι 200, γιατί και εμείς έχουμε ένα μέρος των ανθρώπων που δεν εκλέχθηκαν. Άρα αντίστοιχα θεωρούμε ότι είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί. Γι' αυτό και τρέχουμε γι' αυτό και προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, το οποίο είναι συγκινητική η ανταπόκριση την οποία βλέπουμε από το κοινό. Και εμείς πάλι 200 θέλουμε να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, φέροντας και όλον αυτόν τον κόσμο κοντά μας, γιατί αυτή τη στιγμή επιλέγουμε πρόσωπο το οποίο θα είναι να ηγηθεί τις τύχες, τις δικές μου, τις δικές σου και όλου του τόπου μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγάλη αποχή, γιατί η αποχή πάντα ευνοεί το σύστημα. Εμείς, επειδή είμαστε εκτός συστήματος, θεωρώ ότι όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο η νίκη θα είναι δική μας. Τώρα λέτε ότι εσείς είστε εκτός συστήματος. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος είναι, εντάξει, πέρα από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τα κοινά και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πήρε θέση, παίρνει θέση, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι κάνουν? Τώρα σας ρωτώ εγώ να μου πείτε εσείς δημοσίως τι γίνεται, γιατί παρασκηνιακά ακούγονται πολλά και διάφορα. Για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, ναι, η αντίπαλη παράταξη ακολουθεί αυτό το που λέει ο κόσμος: με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αν βάλουμε την ιστορία... Αυτό το είχα ξανακούσει. Αν βάλουμε την ιστορία από την αρχή, θα δούμε την πορεία του καθενός. Κανένας δεν έχει αφήσει την πολιτική του ταυτότητα. Όλοι ξέρουμε περίπου που κυμαίνονται πολιτικά. Η πλευρά όμως του κύριου Χαρακίδη, βλέπετε ότι έχει κάνει μια μεταστροφή. Βγήκε νομίζω πρόσφατα και του Πασόκ μια ανακοίνωση που συμπεριλαμβάνει και το Δήμο της Δράμας. Ναι. Και το Δήμο της Δράμας, τους δημάρχους, τους οποίους, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση, είναι κοντά. Αν θυμάστε, όταν είχε έρθει και ο Τσίπρας εδώ πέρα, χαιρέτησε τον υποψήφιο του, τον κύριο Χαρακίδη, ως τον φέρελπη καινούριο δήμαρχο. Και εντάξει, και βλέπουμε και μία κίνηση με κάποια έτσι παιχνίδια, όπως λέτε, που γίνονται ίσως και από τον κυβερνητικό βουλευτή. Εμείς, σε εμάς δεν έχει έρθει κανένας βουλευτής. Αν πάτε τώρα στα γραφεία του κυρίου Χαρακίδη, θα δείτε ότι περνάνε εκεί πέρα βουλευτές, πολιτευτές από όλους και διάφορους χώρους. Εμείς δίνουμε μία μάχη μόνοι μας. Εμείς είμαστε εναντίον του συστήματος. Αν κάποιος είναι λίγο παιχνιδιάρης, εμείς δεν έχουμε να παίξουμε με τις τύχες του δραμηνού λαού. Εμείς έχουμε να δούμε τα προβλήματα του τόπου. Και πάνω σε αυτά θα εστιάσουμε. Πάνω σε αυτά θα προχωρήσουμε. Έχει κριθεί ο κύριος Παπαδόπουλος θετικά στο έργο του, στην αποτελεσματικότητά του, στη διαδρομή του, στην πορεία του, στη ζωή. Και επειδή έχει κριθεί θετικά, είναι επικεφαλής.
Το ότι χαρακτηρίζεται δεξιά ή αριστερά ή κέντρο, αυτό εμάς αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει. Παρά τα αυτά όμως, και σας αναφέρω τώρα μια φράση την οποία είπε ο κύριος Μπακόπουλος πριν από λίγο και φαντάζομαι ότι αντιπροσωπεύει και όλη την παράταξη του κυρίου Χαρακίδη. Αναφέρθηκε στην φωτογραφία αυτή και την ανάρτηση του κυρίου Τζίμα. Δεν κατανόμασε βέβαια, δεν είπε για τον κύριο Τζίμα, αλλά όμως είπε κάποιοι οι οποίοι έχουν κλείσει τον πολιτικό του κύκλο δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτό και βεβαίως ήταν μια μομφή και αιχμή για τον κύριο κύκλο. Ένας Τζίμας ο οποίος έχει διατελέσει. Ο κύριος Τζίμας πήρε θέση υπέρ σας, έτσι. Ναι, έχει περάσει από πολλά στάδια. Έχει γίνει δήμαρχος, έχει γίνει βουλευτής, έχει γίνει υπουργός και έχει εδώ και 15-20 χρόνια ο άνθρωπος ασκεί το επάγγελμά του και δεν έχει εμπειρία να μας, συμβουλεύσει αυτός ο άνθρωπος. Και έχει εμπειρία ο δικός του υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Καρακίδης, ο οποίος έχει κριθεί 5 φορές. Έχει κριθεί 5 φορές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διαφωνώ. Και επειδή άκουσα και τον φίλο τον κύριο Μπακόπουλο που είπε κάτι για σαθρά, σαθρά θεμέλια. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά και με όλη την ευγένεια, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Όταν θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, παίρνουμε νέα υλικά. Δεν παίρνουμε τα μπάζα ή αλλιώς τα σαθρά θεμέλια. Για να έχουμε δυνατές βάσεις. Εμείς αυτό το σπίτι θα το χτίσουμε, αυτή είναι η πόλη που αγαπάμε, είναι η πόλη που θα μείνουμε, όσο και να θέλουν κάποιοι να κάνουν πολιτικά παιχνίδια και τερδίπια. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε με τις τύχες του δραμηνού λαού. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να δουλέψουμε. Και βλέπετε μια εικόνα από νέα πρόσωπα, από φρέσκες ιδέες, από εμπειρία την οποία προέρχεται και από μένα προσωπικά και από κάποια άλλα παιδιά, να τα κάνουμε, να τα κουμπώσουμε και να κάτσουμε να δουλέψουμε. Κανένας δεν γεννήθηκε γνωρίζοντας τα πάντα. Εμείς αυτό που ψάχνουμε όμως στη συγκεκριμένη στιγμή είναι κάποιον να δουλέψει. Όχι, πάμε για την ουσία, όχι για τη φωτογραφία, όπως έτρεχαν χτες για να βγουν με τον κυβερνητικό που ήρθε στην επίσκεψη. Βλέπω εδώ τώρα μια... θα μπορέσετε να διαχειριστείτε όλη αυτή τη νέα κατάσταση με τους οργανισμούς που έρχονται στο Δήμο? Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, εδώ θέλει εμπειρία. Χρειάζεται εμπειρία σε αυτό. Θέλει εμπειρία. Βεβαίως θέλει εμπειρία. Γι' αυτό και τα στελέχη είναι εκεί. Γι' αυτό και ο καθένας έχει μια διαδρομή. Έχει μια σειρά από σπουδές. Πάρτε τα πρόσωπα ξεχωριστά. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Γκουγκλάρετε, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε να δούμε, να ισορροπήσουμε ποιον από τους δύο επικεφαλείς θέλουμε, έτσι δεν είναι? Θα διαλέξουμε δήμαρχο, θα διαλέξουμε τον καπετάνιο. Γκουγκλάρετε λοιπόν, να δείτε τη διαδρομή του καθενός και να δείτε τι γράφει ο τύπος της Ελλάδος σε μια σειρά θεματολογίες. Γιατί ακούστηκε κάποιον ότι εμείς θα διοικήσουμε το Δήμο όπως διοικούμε μια επιχείρηση. Μακάρι να μην το κάνει αυτό. Μακάρι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ο Δήμος άμα δεν γκουγκλάρετε είναι και κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι ο διαχειριστής, ο έτερος, ίσως σε κάποια θέματα δεν ήταν τόσο καλός στην προσωπική του επιχείρηση. Και υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Αυτό θέλω να σας πω. Εμείς πρέπει να δούμε και τη διαδρομή του καθενός. Πώς έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, τι έχει πετύχει στη ζωή του και ποιος είναι ξεχωριστά. Εμείς τον αρχηγό διαλέγουμε τώρα. Και μην χαρακτηρίζεται, είναι άσχημο πράγμα να χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα τα οποία ακολουθούν από πίσω ότι δεν είναι έμπειρα. Έχουν και την εμπειρία και την ικανότητα και τις γνώσεις να ανταπεξέλθουν. Απλά δεν είχαμε τη δυνατότητα ίσως να παρουσιάσουμε πολλές φορές τα πρόσωπα τα δικά μας. Μην κοιτάτε στο δικό σας το σταθμό που μας δίνετε το βήμα και σας ευχαριστούμε πολύ και σε εμάς αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και όλη η κοινωνία της πόλης ότι υπάρχει σταθμό στην πόλη όπου δεν μας έδωσε βήμα. Γιατί έχει γίνει και αυτό. Άρα εμείς είμαστε ίσως απέναντι και σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, γι' αυτό θέλουμε ένα δυναμικό παρόν στις εκλογές, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και το ίδιο το σύστημα. Αν σας ζητούσα να χαρακτηρίζετε τον κύριο Παπαδόπουλο με έναν επιθετικό προσδιορισμό, πώς θα τον χαρακτηρίζετε? Εγώ πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά του Παπαδόπουλου είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πυγμή, έχει δυνατά πιστεύω, είναι αποτελεσματικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποτελεσματικός δηλαδή ουσιαστικά. Φυσικά. Έτσι. Νομίζω ότι το έχει δείξει και στην παρουσία του στα κοινά. Ναι. Ο άνθρωπος ξεκίνησε στην τοπική αυτοδιοίκηση πριν από αρκετά χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος στο χωριό. Προχώρησε σαν αντιδήμαρχος. Έβγαινε πρώτος σε σταυρούς, προτίμησε συνέχεια. Ο κόσμος ξέρει να κρίνει. Όπως ξέρει να κρίνει έναν Παπαδόπουλο που τον έβγαζε πρώτο συνέχεια, έτσι ξέρει να κρίνει και μία παράταξη την οποία 5 φορές προσπάθησε να πάρει το Δήμο και την πήρε μία. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει να κρίνει και πιστεύω ότι θα κρίνει πάλι σωστά και σε τελική ανάλυση. Κάποιος στην διπλανή παράταξη ήρθε, έφυγε, ξαναγύρισε, δηλαδή άλλον δεν είχαν να ηγηθεί. Γιατί αν θυμάστε, έφυγε από υποψήφιος
Πήγε βουλευτής, ξαναγύρισε υποψήφιος. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θέλουμε. Ούτε και ψάχνουμε ευκαιριακά να πάρουμε μια θέση κάπου για να κάνουμε κάτι. Εμείς όλοι είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε οι άνθρωποι της γειτονιάς. Εμείς ανοίξαμε την καρδιά μας και τα αυτιά μας. Δεν ανοίξαμε ούτε τα γραφεία, ούτε τα μεγάλα τα σαλόνια. Κλείνοντας, ένα μήνυμά σας προς τον κόσμο, κύριε Φρεμίδη. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο, προς τους ψηφοφόρους, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται σε δίλημα. Βρίσκονται σε δίλημα και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ έτσι, επιφυλακτικοί για το τι τελικά θα ψηφίσουν και αν θα πρέπει να ψηφίσουν. Έτσι, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι λένε, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω σε αυτές τις εκλογές. Γιατί δεν θέλω να. Υποχρεώσεις τους, συγγενείς, ξαδέρφια, κουμπάρους. Δεν είναι θέμα υποχρεώσεων. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλον αυτόν τον κόσμο ότι ψήφισε από υποχρέωση. Ναι. Και αυτό είναι άδικο το οποίο γίνεται. Και γίνεται συγκεκριμένα για να κατευθύνει μία σειρά από απόψεις, μία σειρά από θέσεις. Ο κόσμος ψήφισε, ξέρει γιατί ψήφισε, ξέρει ποιον επέλεξε. Τον επέλεξε από την πρώτη Κυριακή. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε η επιλογή του κόσμου και τη δεύτερη Κυριακή. Εμείς φέρνουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι διαφορετικό. Φέρνουμε μια διαφορετική φιλοσοφία στην πολιτική. Δεν είμαστε στην πολιτική για την πολιτική, είμαστε για να υπηρετήσουμε την πολιτική. Ο καθένας από εμάς, και μπορείτε να μας δείτε ξεχωριστά, έχει μια ξεχωριστή διαδρομή, πετυχημένη διαδρομή στην προσωπική του πορεία και ζωή. Και είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για το αύριο αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια και για την προσωπική σας επιτυχία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και να τελειώσουν οι εκλογές, να δείτε λίγο και τα παιδάκια σας. Έτσι, είναι βασικό αυτό τώρα, βέβαια, έτσι ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.